συντονισμό σωματείων εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε συμμετάσχει επίσης στην Ιδωμένη. Έχουμε παρέμβει εκεί πέρα και έχουμε στείλει βοήθεια. Και μπορώ να πω ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό, εγώ ξέρω το χώρο της εκπαίδευσης, η συμμετοχή των συναδέλφων μας είναι αρκετά μεγάλη. Υπάρχει προσφορά. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν βοήθεια. Μπορούμε να τους παρομοιάσουμε ότι είναι σαν τα γρήμια σε ένα δάσος που έχει πάρει φωτιά και τρέχουν να σώθουν. Μεγάλες πόλεις όπως το Χαλέπι έχουν βομβαρδιστεί και πιστεύουμε ότι σε αυτό συμβάνουν γενικά οι δυτικές δυνάμεις. Και εγώ αυτή τη στιγμή θα καταγγείλω Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει δημορφωθεί εδώ και 3 χρόνια στη Συρία. Και όπως είπε και ο πρόεδρος της ΠΕΜΣΟΜΕ, δεν φτάνει η συμπαράσταση γιατί το δράμα είναι συνεχόμενο εδώ και μήνες και θα συνεχιστεί. Και ίσως η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρχουν κρατικές υποδομές υποδοχής. Στην Ιδωμένη, ας πούμε, όταν πρωτοπήγαμε, δεν υπήρχαν στοιχειώδες συνθήκες υγιεινής, δεν υπήρχε πόσιμο νερό. Οι άνθρωποι αγοράζανε μπουκάλια για να φύγουν. Τώρα, τελευταία, βέβαια, η είσοδό του στα Σκόπια είναι με μεγαλύτερου ρυθμού, αλλά κάποια στιγμή, αν κλείσουν τα σύνορα, θα εγκλωβιστούν εδώ πέρα. Να θυμίσουμε ότι στην Τουρκία ήδη υπάρχουν 2 εκατομμύρια Σύριοι εγκλωβισμένοι. Τους χρησιμοποιούν σε διάφορες δουλειές για αυτήν την εργατική δύναμη και δυστυχώς βλέπουμε ότι σε αυτήν την κατάσταση συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μέρκελ έρχεται εδώ πέρα στην Τουρκία να διαπραγματευτεί σε μια κατεύθυνση όπου για να καθησυχάσει τις αντιδράσεις που κάνουν στο εξωτερικό της Γερμανίας θα πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο στην αποδοχή των προσφύγων, αλλά από την άλλη θα τους χρησιμοποιήσει, είναι πρόσφορο δυναμικό για να χρησιμοποιηθούν οι πρόσφυγες αυτοί ως φθηνή εργατική δύναμη στη Γερμανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις πλάτες αυτών των ανθρώπων η Γερμανία αλλά και η Τουρκία παίζει αυτό το άσχημο παιχνίδι. Η Τουρκία, μάλιστα, ο νέος σουλτάνος του Οθωμανισμού που λέγεται Ερντογάν, αυτή τη στιγμή επιχαίρει για την καταστροφή ενός κράτους γιατί πιστεύει ότι μπορεί να επιβληθεί σαν πρόσωπος του Νεοοθωμανισμού στην περιοχή. Δεν τον ενδιαφέρει η καταστροφή κτλ. Μιλάμε για ένα κράτος που είναι αρκετά οργανωμένο, η Συρία, είχε κοινωνικές υποδομές. Είχε κάποια θεσμική υπόσταση, άσχετα με το ποιες κυβερνήσεις κυβερνούσαν εκεί πέρα, και αυτή τη στιγμή διαλύεται. Και τις συνέπειες τις νιώθουμε όλοι. Έτσι. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να αντιδράσουμε, σαν ελληνικός λαός, να πούμε όχι στον πόλεμο, ότι στηρίζουμε τους προσφυγείς του νιώθουμε αδέρφια μας, και ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας να περάσει αυτό το μήνυμα στην ελληνική κοινωνία.